Σαλόνι από Πολυσάνδρου που το έχουμε. Στην αποθήκη αφεντικό. Ναι. Πάμε να το πάρουμε. Μέρα. Καλημέρα σας. Ο κύριος Πολυκράτης Σπανός, Ανθέων 47 παρακαλώ. Ορίστε τι θέλετε, είμαι γυναίκα του. Δεν βλέπω το πρόσωπον. Ναι, αλλά ποιον θέλετε. Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος. Βουτυράτος. Με μια ψηλή τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Τσιριμπίμ τσιριμπόμ, excuse me, μήπως είσαστε από την Αφρική. Όχι, από τη Νέα Σμύρνη, κατάστημα το Παλουκάκι. Δεν το ξέρω. Καθώς δεν συχνάζουν φιόγγι, μαδάμ. Τι είναι αυτό? Η λυπημένη θλίψη. Λογαριασμός. Πω, μαδάμ, δουλεύεις με διπλό καρβιλάτε. 18.000 δραχμές λογαριασμό, καλά ποιος υπογράφει? Διάβασε το στερόγραφο. Αντώνιος, ο Αντώνης. Ουδέν αληθέστερον τούτου. Ήρθε στο μαγαζί σας και αγόρασε 18.000 δραχμών πράγματα. Δεν αγόρασε. Αλλά. Ρήμαξε. Ρήμαξε. Το κατάστημα πουλάει πενιές. Πενιές, τι είναι αυτό? Αναστενάρικες. Δηλαδή τι έχετε, κέντρο με μπουζούκια? Είδες τη δυνατή που είναι στο Σταυρόλεξο. Κι ήρθε ο Αντώνης και έκανε 18.000 δραχμών λογαριασμό. Με την αψηλή. Τι πιάνε, καλέ, καλέ. Καλά, τι ήπιανε? Δεν ήπιανε. Τότε. Ζήγηση, προσοχή, ανάπαυση. Μπαίνουνε τρεις. Το πρόσωπο που υπόγραψε, η τσιριμπίμ τσιριμπόμ και ένας άλλος. Κοντός. Στην αρχή δεν ήτανε, ύστερα τον κοντίνανε. Λοιπόν. Εσύ μη λες τίποτα, μυρίζεις απίγανο. Λοιπόν, στην αρχή καλά τα παγαίνανε. Και δεν ξέρω πώς σηκώνεται η αψηλή και βαράει μία στράκα σε ένα στη διπλανή παρέα. Η Μπιάνκα. Και ποιον διάλεξε να βαρέσει? Το Λεωνίδα το Μολυβάτο. Άκου δηλαδή εκλογή. Και αρπαχτήκανε. Και τι θα κάνανε? Θα κανελώνανε το ριζόγαλο? Μα αυτό είναι βάρβαρο. Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ. Παρακάτω, παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω. Έγινε το μαγαζί σαν δρόμος που του περνάνε καλώδια. Γι' αυτό είναι με τσιρότα, Αντώνης μου. Και είπε πως χτύπησε στην πόρτα. Απάνω σε μπουνιές χτύπησε. Καλά, δεν ήρθε η αστυνομία? Όχι. Καθαρίσανε μόνοι τους. Καθαρίσανε. Ο ένας δηλαδή, ο Λέλεκας, πρόλαβε και του μπάνιασε με την πρώτη. Ο υπογράφων όμως και η κυρά. Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ έδωσε κάτι άγριες που τους έκανε αλόγατα. Την άλλη παρέα. Πέντε και σκονιάσανε. Σκονιάσανε, δηλαδή γίνανε σκόνη. Εσύ θα πας μπροστά. Είχανε και κάτι βερεσέδια αστυνομικής υφής, φάγανε και από την αψηλή και κάνανε το ψόφιο. Και μείναν οι δικοί μας. Στους τελικούς, ναι, και το χαρτί. Ούρα, ούρα! Να πας να κάνεις ανάλυση. Δηλαδή τους κανόνισε μια χαρά η Ιταλίδα. Παρδόν, δεν το πιάσα αυτό. Η Ιταλίδα, η ψηλή. Η τσιριμπίμ, τσιριμπόμ. Όχι και η Ιταλίδα. Τι? Δεν είναι η Ιταλίδα. Υψηλή είσαι βεβαίως? Όχι και Ιταλίδα, αφού τα μιλάει και ομόρτικα. Ξέρεις πως με είπε? Για λαντζί δερβίση. Μα είσαι βεβαίως? Καλά, στο πεζοδρόμιο μεγαλώσαμε. Δεν είμαστε τέτοιοι. Παρακαλώ κύριε, είμαι ένας gentleman. Ναι, το γράφει στον τηλεφωνικό κατάλογο. Για σταθείτε, για σταθείτε. Είσαι βέβαιος ότι δεν είναι Ιταλίδα? Καλά ψέματα λέμε. Με το που μπουκάρισε μου λέει, γουστάρω τραπέζι κεντρικό. Και έπειτα λέει, τσάκω ένα μπουκάλι ουίσκι. Τι μάρκα της κάνω? Το Γιάννη που πορπατάει. Johnny Walker. Εγώ δεν ήρθα εδώ για φροντιστήριο, ήρθα να πληρωθώ. Λοιπόν. Λοιπόν, δεν έχεις κανένα αρμυρό ρε μισόμαγκα μου κάνει. Ωραίες κουβέντες. Μαμά, ζαλίζομαι, θα πέσω. Πούσε, δεν με ξοφλάς και να πέσεις. Θα σε ξοφλήσω, στείλε το πρωί, για τώρα δεν έχω μετρητά. Παίρνουμε και πιταγάς. Το πρωί. Στο εντάξει. Καθώς σε γραδάρισα για πολύ τσιριμπιν τσιριμπόμ. Και με το παρδόν, αλλά η εργασία διέρχεται κρίση. Γεια χαρά, Ντάν. Για μας. Το σαλονάκι από Πολυσάνδρο το... Άστα το σαλονάκι. Άκουσες, Δεν μου λες Πολυκράτη, εσύ το ήξερες? Ποιο? Ότι η Μπιάνκα είναι Ελληνίδα. Όχι, δεν έχω σχέση με τα γραφεία ελέγχου διαβατηρίων. Δηλαδή, μας κοροϊδέψανε όλους, Και ο γιος σου, Αντώνης μου. Αγαπητή μου, πρέπει να παραδεχθείς ότι είσαι μπούρδα. Πώς αλλιώς θα σε έπαιρνε? Σιωπή, Πολυκράτη, δεν θα μιλήσει κανένας, μόνο εγώ. Μάλιστα, το λιγκουαφόν της οικογενείας. Σκασμός! Σκασμός εσύ! Πάψε πια! Με έπρεξες! Ποια είσαι, μωρέ? Επειδή έχεις λεφτά, να τα βράσω τα λεφτά σου και σένα, ναι! Μαμά, τον ακούς! Κύριε Τζον, είσαι μάρτυρας! Όχι! Μάρτυρας είμαι εγώ! Ο Σιω μάρτυρας! Αλλά τώρα φτάνει πια. Τώρα ξύπνησε μέσα μου η αγανάκτηση. Άξις! Και μην πεις λέξη, γιατί θα σου χώσω δυο σφαλιάρες που θα σου στράψουν τα μάτια. Καλέ, αυτός είναι άντρας.
Τώρα το κατάλαβες. Είναι 25 χρόνια που ενηλικιώθηκα. Πάντως της μιλάς πολύ άσχημα. Shut up! Βούλωσο πια! Βούλωσο! Να μην φας σφαλιάρα αφρικάνια! Γορίλα μου εσύ! Σε παρακαλώ Πολυκράτη. Θέλεις να πάμε τώρα στο σπίτι? Θέλω! Και θέλεις, Ανδρούλη μου, να με αφήσεις να μιλήσω στον Τόνι? Θα σε αφήσω! Γιατί ο Τόνις στο κάτω-κάτω αδερφός μου είναι. Αδερφός σου!